Έτσι, ερωτήματα, τα μπορούμε να καλύψουμε ερωτήματα γονιών, εκπαιδευτικών, ναι, νομίζω ότι είναι καλυμμένοι, έτσι έχουν και επαφή μαζί σας, οπότε όποια απορία τη λύνεται αμέσως. Πάμε όμως να επικεντρωθούμε στους γονείς, νομίζω, κύριε Προϊστάμενε, έτσι. Διαπίστωσα ότι πολύ υπάρχει ένας φόβος στα self-test για τα μικρά παιδιά του δημοτικού, ας πούμε, για το πόσο εύκολα μπορούν να το κάνουν, να το χειριστούν. Τα παιδιά, κυρία Τσαγκαράκη, του δημοτικού δεν το κάνουν μόνα τους. Για πάμε. Το κάνουν με ενήλικους. Δηλαδή αυτό προβλέπουν οι οδηγίες που έχουμε πάρει εμείς. Και που βέβαια έχουν σταλεί στα σχολεία από προχθές, που βγήκε η απόφαση αυτή με τις οδηγίες, εγκύκλωση των οδηγιών. Δεν το κάνουν τα ανήλικα παιδιά μόνα τους, με τη βοήθεια κάποιου ενήλικα κάνουν το self-test. Ναι, σωστά. Και το, έτσι, πρακτικά να πούμε, λόγω και εμπειρίας το λέω αυτό, κύριε Προϊστάμενε, ότι είναι πανεύκολο, δεν πονάει, δεν μπαίνει βαθιά στη μύτη όπως είναι το rabbit να πονάει, είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή. Να μην σταματήσουμε τώρα εκεί. Όχι, το λέω γιατί το ακούω και γι' αυτό επιμένω σε αυτό. Ακούω πολλούς γονείς να... Επειδή κάθε τι καινούριο προκαλεί και μια... Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι τίποτα. Το θέμα είναι να πάνε οι γονείς να ψάξουν στα φαρμακεία, να πάρουν το, να δηλώσουν με το ΆΜΚΑ τους και την αστυνομική τους ταυτότητα και να προμηθευτούν το self-test, να το κάνουν στα παιδιά τους 24 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο μέχρι το μεσημέρι τουλάχιστον ας πάνε στο φαρμακείο με το ΆΜΚΑ του παιδιού τους, όχι το δικό τους. Του παιδιού του ΆΜΚΑ. Και να πάρουν το πρώτο self-test, γιατί θα ακολουθήσει και επόμενο. Για την πρώτη εβδομάδα προβλέπεται και δεύτερο. Ναι. Δηλαδή το δεύτερο πρέπει να το κάνουν την Τετάρτη. Ωραία. Μετά μπαίνουν στη φόρμα. Μετά θα μπουν στην πλατφόρμα, θα δηλώσουν εκεί πέρα το ότι κάνανε το τεστ, θα δουν αν είναι... Αν είναι θετικό ή αρνητικό, σε περίπτωση που είναι θετικό, το επαναλαμβάνε σε κάποια δομή και ακολουθούμε μετά τις οδηγίες και το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ, τα γνωστά. Αν είναι αρνητικό, είτε εκτυπώνουν τη φόρμα, είτε αν δεν έχουν οι άνθρωποι εκτυπωτή στο σπίτι τους, μπορούν να γράψουν χειρόγραφα, να αντιγράψουν χειρόγραφα σε χειρόγραφη δήλωση το αποτέλεσμα με τους αριθμούς, τους κωδικούς κτλ. Και να το δώσουν στα παιδιά τους, να το προσκομίσουν τη Δευτέρα το πρωί στο σχολείο. Στο δάσκαλό τους. Ωραία. Οπότε με το ΆΜΚΑ, απλή διαδικασία. Τώρα, για την Δευτέρα, την Κυριακή θα το κάνουν τα παιδιά το τεστ. Ναι, την Κυριακή. Λέει η εγκύκλωση 24 ώρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οπότε Κυριακή απόγευμα νομίζω ότι είναι καλή ώρα. Την Κυριακή και μετά την Τετάρτη πάλι το απόγευμα. Ναι, την Τετάρτη θα κάνουν το δεύτερο, αλλά δεύτερο γίνεται την πρώτη μόνο εβδομάδα. Τις άλλες εβδομάδες θα γίνεται μόνο μία φορά. Α, μάλιστα. Κάθε Δευτέρα, ας πούμε. Ναι, κάθε Κυριακή βράδυ. Ωραία. Τώρα. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί, γιατί το ακούσαμε και αυτό, κύριε Προϊστάμενε, δεν έχει ΆΜΚΑ. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που κάποια παιδιά, ας πούμε ιδιαίτερα αλλοδαπά, δεν έχουν ΆΜΚΑ, το έθεσαν πολλές φορές εδώ. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Εκεί έχουμε θέμα, γιατί υπάρχει και η γονεϊκή ευθύνη και η γονεϊκή μέρημνα. Θα έπρεπε όλο αυτό το καιρό να αναζητήσουν οι γονείς ή να κάνουν τις ενέργειες που έπρεπε για να αναζητήσουν να εκδώσουν ΆΜΚΑ. Ναι, αν δεν δικαιούνται ΆΜΚΑ. Αν δεν δικαιούνται, υπάρχει μία, αλλά προσέξτε να μην γίνει παρανόηση. Ναι, γι' αυτό σας μπορεί ο διευθυντής του σχολείου να μπει με τους δικούς τους κωδικούς και να εκδώσει. Αλλά αυτό αφορά μόνο κάποιες λίγες περιπτώσεις αλλοδαπών παιδιών, προσφύγων κτλ. Ωραία. Λίγες περιπτώσεις λοιπόν είναι αυτές. Αλλά ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να δώσει λύση σε αυτή την περίπτωση. Τώρα. Αφορά πρόσφυγες όμως αυτό. Ναι. Και βέβαια υπάρχει δυνατότητα από τα ΚΕΠΗ για να εκδώσουν προσωρινό ΆΜΚΑ. Οι περιπτώσεις δηλαδή των αλλοδαπών, των προσφύγων κτλ. Καλά, δεν έχουμε εδώ στο νομό, έχουμε λίγα παιδιά πρόσφυγες στη θητεία. Αλλά μπορούν να πάνε στα ΚΕΠ και να εκδώσουν προσωρινό ΆΜΚΑ για να πάρουν τα self-test.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που αρνούνται, το έχουμε δει και εδώ. Αρνητές, της μάσκας αρνητές, ναι. Εδώ τώρα σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Καταρχήν δεν μπορεί να μπει το παιδί στην τάξη. Να. Δηλαδή στην περίπτωση που το παιδί, ο μαθητής ή η μαθήτρια δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα, την δήλωση αυτή, εν πάση περιπτώσει, κατά την είσοδο του στην τάξη, δεν γίνεται δεκτό. Λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από τη σχολική μονάδα. Είναι σαφέστατες οι εντολές του Υπουργείου. Μάλιστα. Και ενημερώνονται ξανά οι γονείς για την υποχρέωση του γονέα να διενεργήσει αυτό τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσης. Μάλιστα. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα γι' αυτό το... Ευελπιστώ και εγώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια απλή διαδικασία που πρέπει να κάνουμε υπομονή. Το έχω πει ξανά ότι οι μαζικοί εμβολιασμοί θα φέρνουν την ανοσία. Εμβολιάζονται χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες κάθε μέρα. Έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες για πολλές ηλικιακές ομάδες. Και βαίνουμε προς το τέλος. Καλυτερεύει ο καιρός. Είμαστε πιο αισιόδοξοι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για αυτό για αυτή τη διαδικασία. Όχι, εγώ θέλω να παροτρύνω τους γονείς να επικοινωνήσουν με τα φαρμακεία για να προμηθευτούν το self-test, να το κάνουν στα παιδιά τους την Κυριακή το απόγευμα ή το βράδυ και να συνεργάζονται με την σχολική κοινότητα, με τον διευθυντή του σχολείου και τους δασκάλους για να μην υπάρχουν προβλήματα. Ωραία. Λέει εδώ ένας φίλος, κύριε Προϊστάμενε, πρώτον, ότι θα πρέπει οι γονείς να δηλώνουν ακριβώς αυτό που πρέπει. Γιατί, δηλαδή, να μην είναι, ας πούμε, θετικό το self-test και το δηλώσουν αρνητικό, δεν ξέρω, δεν νομίζω για ότι... Να είναι, αν είναι θετικό, ναι. Αν είναι θετικό, ναι, πρέπει να πάνε, αν είναι θετικό, πρέπει να πάνε σε κάποια δομή υγείας για να το επαναλάβουν. Ωραία, εδώ στην Ιεράπετρα γνωρίζω και από τα περίπτωση των Λυκείων ότι είναι το νοσοκομείο, ναι, και είναι μετά τις 12, 12 η ώρα και μετά μπορούν να δεχτούν παιδιά που έχουν, ας πούμε, βρεθεί θετικά... Για να επαναλάβουν το τεστ, είτε ράμπιτ είτε μοριακό. Το ένα είναι αυτό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν βρεθεί ένα θετικό, κλείνει το τμήμα. Τα γνωστά που ξέρουμε. Τα γνωστά, το γνωστό πρωτόκολλο, ναι. Ωραία, κλείνει το τμήμα, απολυμαίνεται ο χώρος και. Ναι, αν έχει πάει το παιδί. Αν δεν έχει εμφανιστεί καθόλου, αφού τα σχολεία ήταν κλειστά, δεν θα κλείσει τμήμα. Δηλαδή, αν γίνει το self-test την Κυριακή το βράδυ και δεν πάει το παιδί, βγει θετικό, προφανώς το παιδί δεν θα πάει στο σχολείο, θα πρέπει να πάει σε κάποια δομή, όπως λέτε, 12 η ώρα για να το επιβεβαιώσει. Ωραία. Τότε δεν θα κλείσει το τμήμα αφού δεν έχει επαφή, ναι, το παιδί. Εννοείται τώρα, με τα άλλα παιδιά. Αυτό τώρα για αυτό που λέτε είναι για τη Δευτέρα, ας πούμε. Ναι, αν για τη Δευτέρα. Τετάρτη, ναι, αν είναι Τετάρτη και είχε έρθει επαφή, είναι θα κλείσει το τμήμα, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα, ναι. Όχι, το ρωτάω τόσες πολλές λεπτομέρειες γιατί θέλω να ενημερωθεί ο κόσμος πολύ σωστά και να μην φοβάται. Έτσι, αν είναι θετικό, θα το γνωρίζουμε τώρα βέβαια, εσείς θα το γνωρίζετε Δευτέρα αν έχουμε διασπορά σε παιδιά, γιατί γνωρίζω τώρα από τις προηγούμενες μέρες είχαμε κάποια πιτσιρίκια και του Δημοτικού τα οποία είχαν βρεθεί με τον ιό. Ελπίζω να έχει περάσει αυτό, είμαι σίγουρη ότι έχουν περάσει 14 μέρες, οπότε δεν θα έχει θέμα. Επειδή η διασπορά είναι αρκετή στην Ιεράπετρα, γι' αυτό το λέω πολλές λεπτομέρειες, κύριε Προϊστάμενε. Θυμίζω ότι τα σχολεία ήταν κλειστά. Έτσι ακριβώς. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, να μην φοβούνται οι γονείς να κάνουν self-test με το άμκα τους. Εάν δεν έχουν, πάνε και παίρνουν ένα προσωρινό από τα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών. Ναι, ή αλλοδαποί που δεν έχουν άμκα μπορούν να πάρουν στα ΚΕΠ και να πάρουν. Ωραία, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, οπότε τη Δευτέρα θα μας πείτε αν όλα πήγαν καλά, αν έχουμε κάποια, αν προέκυψε κάτι από self-test των παιδιών. Έτσι είναι δωρεάν, είπαμε σήμερα και αύριο το προμαθευτούν οι γονείς. Το προτιμότερο είναι σήμερα, αν προκύψει κάτι, να μπορούν να το διευθετήσουν. Την Κυριακή θα κάνουν το πρώτο, το δηλώνουν στη φόρμα που γνωρίζουν. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικά. Έτσι. Και παίρνουν τον κωδικό χειρόγραφα αν δεν έχουν εκτυπωτή. Γιατί ναι, μπορούν να πάνε χειρόγραφα, να το κάνετε μια δήλωση χειρόγραφη όταν οι άνθρωποι δεν έχουν εκτυπωτή.
Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, γιατί... Σας είπα, παροτρύνουμε τους γονείς, όπως κάνουν και οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι προσταμένοι των νηπιαγωγείων, να πάνε στα φαρμακεία, να το προμηθευτούν και να συνεργαστούν με το σχολείο για την ομαλή έναρξη των μαθημάτων. Ωραία. Ωραία. Εύχομαι να πάνε καλά όλα. Καλή αρχή σε εσάς, κύριε Μακρά, και σε όλα τα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν τη διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Έτσι δεν υπάρχει θέμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πεταράκη. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και τη Δευτέρα να μας πείτε όλα είναι αρνητικά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κι εμείς. Αυτά, βράχνιασα ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.